Η ανάπλαση του δυτικού παράκτιου ΜΕΤΟ που περιλαμβάνονταν μεταξύ άλλων στον συνολικό σχεδιασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την αρχιτεκτονική αναμόρφωση της Θεσσαλονίκης που ονομάστηκε Θεσσαλονίκη 2012. Επρόκειτο μάλιστα να διενεργηθεί αρχιτεκτονικός διαγωνισμός στρατηγικού σχεδιασμού του θαλάσσιου μετώπου της Θεσσαλονίκης τον Ιούνιο του 2012, αλλά μεσολάβησαν εκλογές, η διαδικασία ανεστάλη και τα σχέδια έμειναν στα χαρτιά. Οι δήμαρχοι Αμπελοκήπων Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου και Δέλτα Ευθύμιος Φωτόπουλου, σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων Στράτο Σιμόπουλο, φιλοδοξούν να βάλουν τέλος στην άθλια κατάσταση που επικρατεί στο δυτικό θαλάσσιο μέτωπο. Σήμερα έχει ηλιοφάνεια. Δεν βρέχει. Γιατί ο Χήμαρος είναι γεμάτος νερά και τρέχει. Νερά τα οποία δεν είναι φυσικά από τη βροχή ή από κάποια απορροή, αλλά είναι από τη ρήπανση που γίνεται γιατί κατά μήκος του χυμάρου του Δενδροποτάμου και εκεί που είναι σκεπασμένος και εκεί που δεν είναι σκεπασμένος φαίνονται κάτι κρουνή που ρίχνει ό,τι φανταστεί ο καθένας. Όλες οι φερτές ύλες έχουν στομώσει, κλείσει κυριολεκτικά την εκβολή του χυμάρου του Δενδροποτάμου με αποτέλεσμα όλα αυτά τα νερά μαζί με τις φερτές ύλες δεξιά και αριστερά της Κήτης να επιστρέφουν προς τη στεριά. Και παρατηρείται αυτή η απαράδεκτη κατάσταση που δεν υπάρχει σε καμιά πόλη ευρωπαϊκή πουθενά. Του κόσμου θα έλεγα. Και ο Δήμος Δέλτα, κυρίως στην πλευρά του Καλοχωρίου, έχει τα ανάλογα προβλήματα. Κυρίως έχουμε το θέμα της καθίζησης, όπου είναι επικίνδυνη να εισέλθει η θάλασσα μέσα στον οικισμό. Έχουμε επίσης τέτοιου είδους ακαθαρσίες, όπου θα πρέπει και εκεί να υποστηριχθεί από την πολιτεία. Είναι μια περιοχή η οποία σήμερα είναι εστία μόλυνσης. Είναι μια περιοχή όμως η οποία με τις κατάλληλες δράσεις μπορεί να γίνει πόλος ανάπτυξης και μάλιστα πόλος αύξησης του εισοδήματος όχι μόνο για τους κατοίκους της περιοχής αλλά και για όλη τη Θεσσαλονίκη. Μέχρι σήμερα έγιναν αποσπασματικές προσπάθειες ώστε να αναπλαστεί η περιοχή. Ήταν αποσπασματικές, δεν είχαν μέθοδο, υπομονή, σχέδιο. Σήμερα ξεκινούμε εδώ την προσπάθεια αυτή μαζί με τους δημάρχους, γνωρίζοντας από πού ξεκινάμε και πού θέλουμε να πάμε. Οι δύο δήμαρχοι και ο Γενικός Γραμματέας έκαναν περιοδία σε όλο το μήκος του δυτικού θαλάσσιου μετώπου από τα όρια του Όλθ μέχρι και το Καλοχώρι, καταγράφοντας την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί σε έναν κατά τα άλλα προνομιακό χώρο. Σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, το πρώτο βήμα προστασίας και ανάδειξης του θαλάσσιου μετώπου είναι η δημιουργία μιας εταιρείας στα πρότυπα της Αττικό Παράκτιο Μέτωπο προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες μελέτες. Πρώτο βήμα θα είναι μια αντίστοιχη εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, ανεξάρτητη βέβαια από την άλλη της Αθήνας. Μια εταιρεία η οποία θα προσελκύσει σε πρώτη φάση τις μελέτες, είτε με δωρεές, είτε με κρατική χρηματοδότηση, είτε με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και σε μια επόμενη φάση, εφόσον έχουμε και τις μελέτες έτοιμες, πραγματικά θα μπορέσουμε να δημοπρατήσουμε το έργο. Αυτή η διαδικασία που ξεκινάει για πρώτη φορά με σοβαρότητα και με αποφασιστικότητα θα δώσει λύση στα τεράστια προβλήματα που έχει η Δυτική Θεσσαλονίκη. Η ανάπλαση της Δυτικής Θεσσαλονίκης οπωσδήποτε πρέπει να γίνει, διότι είναι ο πνεύμονας της Θεσσαλονίκης. Είναι το Δέλτα του Αξιού, είναι του Γαλλικού, του Λουδία, είναι λοιπόν η πανίδα και η χλωρίδα της Θεσσαλονίκης. Και ως τέτοιο πρέπει να το δουν και έτσι πρέπει να βοηθήσει η πολιτεία. Είναι ένα έργο μεγαλόπνο για όποιους ισχυρίζονται ότι είναι πολύ δύσκολο να υλοποιηθεί. Θα τους αναφέρω μία φράση του Λάο Τσέ, ο οποίος λίγο πολύ είπε και το πιο μακρύ ταξίδι ξεκινάει με ένα βήμα. Αυτό το βήμα γίνεται σήμερα. Πιστεύω ότι είναι ένα βήμα το οποίο θα αγκαλιάσουν όλοι οι τοπικοί φορείς. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα υπάρχουν. Υπάρχει μάλιστα και ένα ακόμη πρόγραμμα το οποίο έρχεται, το πρόγραμμα Juncker. Αυτή η εταιρεία με τη συμπαράσταση των δημάρχων αλλά και όλων των φορέων της Θεσσαλονίκης μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Μετά το τέλος της επίσκεψης ακολούθησε σύσκεψη στο Δημαρχείο Αμπελοκήπων Μενεμένης.